Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την έγκαιρη διάγνωση οφθαλμικών αλλά και νευροεκφυλιστικών ασθενειών με ασφάλεια και ακρίβεια? Οι Ευρωπαίοι ερευνητές μελετούν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της οπτικής τεχνολογίας για να απαντήσουν αυτό το ερώτημα. Το τμήμα οφθαλμολογίας στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Αυστρίας εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες ασθενείς. Μια ασθένεια που εμφανίζεται αρκετά συχνά το τελευταίο καιρό είναι η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, που σχετίζεται κυρίως με άτομα μεγάλης ηλικίας. Η 79χρονη Μπάρμπε Λάγκερ ήταν ψυχοθεραπεύτρια στο παρελθόν. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, διαγνώστηκε ότι πάσχει από εκφύλιση. Έχει χάσει την κεντρική της όραση. Πρόσεξα ότι όταν διάβαζα κοντά ένα βιβλίο ή μια εφημερίδα δεν έβλεπα καλά. Έπαιρνα έναν μεγεθυντικό φακό για να τα καταφέρω. Όταν η κατάσταση χειροτέρευε, διάβαζα μόνο με τον μεγεθυντικό φακό. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας μπορεί να επηρεάσει τη ζωή 196 εκατομμυρίων ατόμων σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2020. Είναι μία από τις βασικές αιτίες για τύφλωση. Πολύ συχνά στα πρώιμα στάδια της δεν έχει εμφανεί συμπτώματα. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε διάγνωση αυτής της ασθένειας σε πρώιμα στάδια, γιατί συμβαίνει σε ένα πολύ μικρό μέρος του αμφιβληστροειδή. Η κοιλίδα είναι μόλις ένα χιλιοστό. Οποιαδήποτε όμως μικρή αλλαγή μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό είναι τρομερά σημαντικό να ανιχνεύσουμε αυτές τις αλλαγές το γρηγορότερο δυνατό, όσο η όραση του ασθενή είναι ακόμα καλή. Τώρα, επιστήμονες από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Project Moon αναπτύσσουν μια καινούρια τεχνική που στοχεύει να προσφέρει καλύτερα διαγνωστικά αποτελέσματα. Αυτή θα οδηγήσει και στην έβρεση νέων θεραπευτικών μεθόδων. Είναι αυτή η τεχνική βασίζεται σε πολύ σύνθετες οπτικές τεχνολογίες. Οι επιστήμονες θα μπορούν χάρη σε αυτήν να δουν κυριολεκτικά τι συμβαίνει μέσα στο μάτι του ασθενή σε μοριακό επίπεδο. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποσκοπεί να μας δώσει παρόμοιες μη επεμβατικές εικόνες όπως αυτές που ήδη έχουμε, αλλά με πολύ καλύτερη ανάλυση. Μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε πώς γίνεται η αγκίωση μέσα στον αμφιβληστροειδή. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μέθοδο είναι η φασματοσκοπία Ράμαν, ο φθορισμός και η οπτική τομογραφία συνοχής. Τα μάτια είναι πολύ ευαίσθητα όργανα και το κύριο μέλημα των επιστημόνων είναι η ασφάλεια των ασθενών όταν εφαρμόζονται αυτές οι νέες μέθοδοι. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με αυτή τη μέθοδο είναι η ευαισθησία του ματιού στο φως. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να αγγίξουμε το μάτι. Χρησιμοποιώ το φως και σκανάρω το μάτι με το φως. Μπορώ να μετρήσω το φως που επιστρέφει από το μάτι. Αυτό το φως περιέχει όλες τις πληροφορίες που έχω ανάγκη για να κάνω τη διάγνωση. Τα μάτια είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στον εγκέφαλο. Έτσι, αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρώιμη ανίχνευση και άλλων ασθενειών. Ο αμφιβληστροειδής του ανθρώπου αλλάζει ελάχιστα στο πέρασμα των ετών. Εάν υπάρξουν αλλαγές, είναι αποτέλεσμα ασθενειών. Αυτές είναι αλλαγές στα κεντρικά αγγεία. Για παράδειγμα, η υπέρταση ή ο διαβήτης μπορούν να ειδωθούν στον αμφιβληστροειδή. Οι νευρολογικές ασθένειες μπορούν να αναγνωριστούν στο στρώμα των νεύρων στον αμφιβληστροειδή. Έτσι, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη σκλήρυνση κατά πλάκας και το Αλτσχάιμερ. Όλες τις αλλαγές που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα μπορούμε να τις δούμε στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Το επόμενο βήμα είναι η φάση των κλινικών δοκιμών, στις οποίες θα πάρουν μέρος 100 άτομα, τόσο υγιείς θελοντές, όσο και ασθενείς με εκφύλιση της οχράς κοιλίδας ή Αλτσχάιμερ.